Την ώρα που η παραγωγή των λαϊκών αγορών της Ηλίας έχουν ρίξει τις τιμές των προϊόντων στο ελάχιστο, η γενικότερη ακρίβεια παντού και η αβεβαιότητα των καταναλωτών οδηγεί σε συγκεκριμένες και στοχευμένες αγορές. Αποτέλεσμα να παρουσιάζεται και στην παραδοσιακή λαϊκή αγορά υποτονικότητα και μειωμένη κίνηση. Δεν ψωνίζει τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει φράγκο πουθενά, ακρίβεια. Και αν πήρανε 5 φράγκα από το λάδι, τα δώσανε σε λιπάσματα, σε ογάδες, πετρέλαια. Και είμαστε όσο πάμε και χειρότερα. Είναι μαζεμένος πάρα πολύ ο κόσμος. Ψωνίζει μόνο τα απαραίτητα. Γιατί και αυτό ζορίζεται. Πώς να τα βγάλει πέρα με τόσα έξοδα που και όλα να κρυβαίνουν μέρα με τη μέρα. Όχι, ψωνίζει, δεν έχουν λεφτά ο κόσμος και να τα άλλουμε. Κρίση μεγάλη. Την ίδια στιγμή το κόστος των παραγωγών στο χωράφι έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Οι ίδιοι προσπαθούν να έχουν το μικρότερο δυνατό κέρδος. Όμως πλέον το πρόβλημα της ακρίβειας και της μείωσης του εισοδήματος χτυπάει και τη δική τους πόρτα. Δεν πάει καθόλου καλά. Τώρα γιατί... Ακρίβεια, έτσι. Όχι, η λαϊκή είναι πιο φτηνή. Η κίνηση είναι υποτονική. Δεν ψωνίζει ο κόσμος μετρημένα, πολύ λιγοστά και με το μέτρο. Τα έξοδα παραγωγής έχουν ανεβεί τουλάχιστον 90%. Λιπάσματα, φάρμακα, εργατικά. Τα πάντα. Και εμείς θα σταματήσουμε να ερχόμαστε λαϊκοί, διότι δεν θα μπορούμε να τα επεξέλθουμε στα έξοδά μας. Εδώ είμαστε παραγωγοί και περιμένουμε να ζήσουμε. Έχουμε καλά πράγματα, φρέσκα, καλά υγιεινά. Αυτό που όλοι ζητούν είναι την άμεση αλλαγή του κλίματος και τη στήριξη από την πολιτεία στο σύνολο της κοινωνίας, αφού η κατάσταση τίνει να οδηγηθεί στο απροχώρητο. Θα πάει πίνα φουσκή όπως πάμε. Και ερχόνται μετά οι πολιτικοί και σου λένε το καλά της νοικοκυράς. Ποιο καλά της νοικοκυράς κάθε μέρα πάνω. Μας κοροϊδεύουν. Να γυρίσει ο κόσμος, και το ξαναλέω, να γυρίσει ο κόσμος στις λαϊκές αγορές που είναι πρώτο χέρι, παραγωγός και πάγκος. Ο κόσμος ψωνίζει πάντα από τη λαϊκή και τον ευχαριστούμε που τη στηρίζει, γιατί η λαϊκή πάντα έχει φρέσκα, καλά και φτηνά πράγματα. Αλλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί και σε άλλα έξοδα που έχει. Καθότι έχουν ακριβήνει τα πάντα, τα τρόφιμα, τα βενζίνες, το ηλεκτρικό, και σε εμάς τους παραγωγούς έχει ανέβει το κόστος πάρα πολύ